Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Μια ακόμη εκπομπή, η σημερινή, όπου θα μιλήσουμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε σήμερα για τον Φίνικα Καλλιθέας, για τη γυναικεία ομάδα του Φίνικα Καλλιθέας, η οποία μετέχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Γάμα Κατηγορίας Αθηνών. Και μαζί μας έχουμε την αρχηγό της γυναικείας ομάδας του Φίνικα Καλλιθέας, τη Ζωή Γιαννακούλη. Ζωή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ζωή, είσαι η αρχηγός του Φίνικα Καλλιθέας, της γυναικείας ομάδας του Φίνικα Καλλιθέας, που μετέχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Γάμα Κατηγορίας. Να σε ρωτήσω πρώτον, πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς, να παίξεις ποδόσφαιρο? Ήταν μια μεγάλη αγάπη από πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή και φίλοι μου στο δημοτικό ακόμα με έβαλαν μέσα σε όλη αυτή, αγόρια κυρίως, τη διαδικασία να παίξω ποδόσφαιρο και μου άρεσε πολύ. Είχα και στην οικογένεια κάποιους ανθρώπους, θείους που ήταν πολύ με το ποδόσφαιρο, οπότε έτσι με προπαγάνδισαν και εμένα και έγινα μέρος του. Οι κολλητές σου, οι φίλες σου, όταν τις είπες ότι έχω γίνει ποδοσφαιρίστρια, πάω σε ομάδα και παίζω ποδόσφαιρο, πώς αντέδρασαν? Εντάξει, εντυπωσιάστηκαν λίγο στην αρχή, δηλαδή τους φάνηκε λίγο όχι τόσο συνηθισμένο, αλλά με στήριξαν στη συνέχεια και τους άρεσε. Οι φίλοι σου, τα αγόρια? Τα αγόρια το πήρανε πιο όμαλα, δεν τους έκανε τόσο εντύπωση. Εντάξει, ίσως να υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις του τύπου πώς και έτσι, εσύ που είσαι κορίτσι και όλα αυτά. Αλλά και από εκεί υπήρχε στήριξη και από τα αγόρια. Τώρα, πες μου, είσαι στο Φίνικα Καλλιθέας, φέτος ξεκινήσατε προετοιμασία? Ξεκινήσαμε προετοιμασία, νομίζω, για τους πρώτους δύο μήνες, αν θυμάμαι καλά, δυόμιση. Μετά, μόλις ήταν να αρχίσει το πρωτάθλημα της Αν θυμάμαι καλά, μία εβδομάδα πριν την έναρξη διακόπηκαν οι προπονήσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, μία εβδομάδα πριν. Δηλαδή, κάναμε λίγο προετοιμασία στην ουσία, προλάβαμε να κάνουμε, στην οποία βέβαια εγώ δεν ήμουν παρούσα, γιατί έχω άτομα στο σπίτι που είναι υψηλού κινδύνου, οπότε δεν το ρίσκαρα. Αλλά πήγαινα στις προπονήσεις να παρακολουθώ. Τώρα, θέλεις να αρχίσουν οι προπονήσεις σε Ζωή, δηλαδή να αρχίσουν να πηγαίνεις στην ομάδα? Φυσικά και θέλω. Νομίζω όλες θέλουμε να ξαναμπούμε σε αυτό το ρυθμό. Βέβαια, εντάξει, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια μέτρα προστασίας, αν και εφόσον αρχίσει το πρωτάθλημα σε τέτοιες συνθήκες που είμαστε τώρα. Αλλά ναι, και ποιος δεν θέλει να ξαναγυρίσει στα γήπεδα. Πιστεύεις ότι μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει προπονήσεις, τουλάχιστον ένα γκρουπ στο γήπεδο, ο οποίος είναι ένας ανοιχτός χώρος? Θα μπορούσαν, ναι, να ξεκινήσουν οι προπονήσεις για ένα γκρουπ, ίσως μικρότερα. Να υπάρχει βέβαια μια στοιχειώδης, ας πούμε, ένα στοιχειώδης έλεγχος και μια στοιχειώδης προσοχή, ας πούμε, από όλους μας. Και νομίζω θα πήγαινε μια χαρά. Ποια εικόνα σχημάτισες για τα γυναικεία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου? Ποια είναι η άποψή σου για το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, Ζωή? Πιστεύω ότι είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Όσο πάει χρόνο με το χρόνο και όσο αυξάνονται και οι συμμετοχές των κοριτσιών, ανεβαίνει το επίπεδο. Είναι βέβαια λίγο υποχρηματοδοτούμενο και γενικά όχι τόσο οργανωμένο, σίγουρα καμία σύγκριση με το αντρικό, αλλά πιστεύω χρόνο με το χρόνο θα μπορέσει, αν όχι να φτάσει στο ίδιο επίπεδο, να είναι κοντά. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν, που αντιμετωπίζετε δηλαδή? Είναι σίγουρα η χρηματοδότηση ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η διαφήμιση που δεν είναι πολύ μεγάλη, καθώς δεν υπάρχουν και πολύ ας πούμε φαν του γυναικείου, δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Και θα έλεγα και ο ανταγωνισμός που μερικές φορές είναι κακός. Δηλαδή δεν είναι με την έννοια αυτό του της ευγενούς άμυλας. Είναι περισσότερο ένας ανταγωνισμός πώς να ποδοπατήσει μία την άλλη, όχι μέσα στην ομάδα, γενικά στα πρωταθλήματα.
φίλαθλοι έρχονται να παρακολουθήσουν εσάς όταν παίζετε, όταν αγωνίζεστε? Δεν μιλάμε για τώρα, μιλάμε σε κανονικές συνθήκες. Ναι, φυσικά. Έχουμε 50-60, ίσως και 70 ανθρώπους συνήθως στα γήπεδα, φωνάζουν, μας στηρίζουν. Υπάρχει δηλαδή κυρίως γνωστοί μας, αλλά έρχονται, το γεμίζουν το γήπεδο, ας πούμε. Η αντιμετώπιση από τους άντρες, βλέποντας μια γυναίκα να παίζει ποδόσφαιρο? Νομίζω εν τέλει, όσο και αν στην αρχή τους φαίνεται παράξενο, στο τέλος το αγαπάνε και παθιάζονται κιόλας με αυτό. Δηλαδή έτσι φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Γιατί κυρίως έρχονται άντρες και φίλες μας κοπέλες να το παρακολουθήσουν, αλλά υπάρχει στήριξη. Εσύ, σίγουρα. Ζωή, πόσα χρόνια παίζεις ποδόσφαιρο? Εγώ σε ομάδα είμαι 3 χρόνια. Mm-hmm. Ποδόσφαιρο παίζω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ας πούμε, από τις αρχές του δημοτικού έπαιζα, αλλά δεν είχα μπορέσει να εγγραφώ σε ομάδα από μικρή. Άρα σε 3 χρόνια στο Φίνικα Καλλιθέας. Είμαι 2,5 περίπου χρόνια, ξεκίνησα από την Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου, μείναμε κάποιο καιρό εκεί και μετά μετακομίσαμε στο Φίνικα. Ζωή, θα προέτρεπες μικρά κορίτσια να παίξουν ποδόσφαιρο, να εγγραφούν σε ομάδες και να ασχοληθούν με το χώρο? Φυσικά και θα προέτρεπα, εφόσον κιόλας γίνονται και πολλές καινούριες ομάδες δημιουργούνται τώρα. Αν το ονειρεύεστε, κορίτσια, να το κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθείς αυτό που ονειρεύεσαι και αυτό που σου αρέσει, ό,τι και αν ακούς γύρω σου να λέγεται. Πάντως βλέπουμε τελευταία, Ζωή, ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που έχουν ανδρικά τμήματα ποδοσφαίρου, κερασιτεχνικές ομάδες της Αθήνας, να δημιουργούν γυναικεία τμήματα ποδοσφαίρου. Ναι, είναι όσο περνάνε τα χρόνια και ειδικά και όλα σε αυτή την τριετία που είμαι και εγώ μέσα στο ποδόσφαιρο, βλέπω πολλές νέες ομάδες να δημιουργούνται. Ίσως όχι τόσο στο επίπεδο της Α Εθνικής, αλλά χρόνο με το χρόνο οι ομάδες πληθαίνουν κατάπαυστα. Τώρα την άποψή σου στα 3 χρόνια που είσαι για το πρωτάθλημα της Γ Εθνικής γυναικών. Πώς είναι το πρωτάθλημα, το επίπεδο του πρωταθλήματος? Το επίπεδο είναι αρκετά καλό για τα χρόνια, ας πούμε, που υπάρχει το ποδόσφαιρο γυναικών έτσι, στο προσκήνιο, ας πούμε. Δεν είναι σίγουρα, δεν έχει καμία σχέση με το επίπεδο της Γ Εθνικής του ανδρικού, αλλά νομίζω κάνουμε μία προσπάθεια να έχει ένα καλό επίπεδο. Γίνεται δηλαδή μία προσπάθεια από όλους μας. Πάντως και οι 3 κατηγορίες είναι ερασιτεχνικές κατηγορίες. Και η Α Εθνική Γυναικών και η Β Εθνική Γυναικών και η Γ Εθνική Γυναικών, Ζωή. Ναι, είναι ερασιτεχνικές. Από όσο γνωρίζω βέβαια, ίσως στην Α Εθνική κάποιες παίκτριες, κάποιοι σύλλογοι να δίνουν κάποιο ποσό. Καμία σχέση με τα αστρονομικά των αντρών βέβαια. Αλλά είμαστε ερασιτεχνικό ακόμα στην Ελλάδα. Εσύ, Ζωή, θαυμάζεις κάποιους παίκτες, έχεις κάποιους παίκτες ως πρότυπα? Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Ως πρότυπα θα έλεγα ότι έχω τον Τζόσουα Κίμιχ της Bayern και τον Φρέγκι Ντε Γιόνγκ της Μπαρτσελόνα. Και θαυμάζω πάρα πολλούς τώρα που παίζουν, που έπαιζαν. Από τους αγαπημένους μου είναι ο Ρονάλντο, ο Ντελ Πιέρο που έχει σταματήσει, ο Πουγιόλ. Πάρα πολλά ονόματα μου έρχονται στο μυαλό. Άρα μεταξύ Μέση Ρονάλντο είσαι Ρονάλντο από ό,τι... Είμαι Ρονάλντο. Είναι λίγο πιο ατομικιστής θα το λέγαμε, αλλά πιστεύω ότι το μεράκι του για τη δουλειά δεν το έχει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής, πόσο μάλλον στην ηλικία του. Αγαπημένες ομάδες παρακολουθείς? Παρακολουθώ, ναι. Αγαπημένες ομάδες είναι η Μπαρτσελόνα, Juventus, Bayern, αυτές βασικά. Εσύ σε ποια θέση αγωνίζεσαι? Αγωνίζομαι ως αμυντικό χαφ, ως εξάρι ή ως οχτάρι ανάλογα με το σύστημα. Ωραία, πάμε έτσι να μου κάνεις και μια παρουσίαση της ομάδας του Φίνικα Καλλιθέας,
ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ. Ο μέσος όρος θα έλεγα ότι είναι 18 με 20, γιατί έχουμε και κορίτσια δηλαδή που είναι 13-14, έχουμε και κορίτσια που είναι και 28, εγώ ας πούμε είμαι 27, δηλαδή είναι ένα μεγάλο εύρος, αλλά ο μέσος όρος είναι εκεί, 18 με 20. Οι έμπειρες παίκτριες του Φίνικα Καλυθέας, ποιες είναι, ζωή, είσαι εσύ? Τώρα έχουμε και πολλές καινούργιες κοπέλες που είναι έμπειρες, γιατί από την πρώτη μας συμμετοχή στη Γάμα Εθνική ήρθαν πολλά νέα κορίτσια. Νομίζω οι πιο έμπειρες είναι η Οτέμπερη Χριστίνα και η Δέσποινα η Παπαϊωάννου. Η Δέσποινα δεν ξέρω αν θα συνεχίσει φέτος εμάς, αλλά αυτές θα έλεγα ότι είναι πιο έμπειρες. Και στην τριάδα των αρχηγών είσαι εσύ η πρώτη αρχηγός? Είμαι εγώ η πρώτη αρχηγός, Χριστίνα Ιωαννίδου η δεύτερη και τρίτη, δεν θυμάμαι ποια είναι, πάντως τώρα και στο διάστημα της απουσίας μου ήταν η Χριστίνα Ιωτέμπερη και από όσο θυμάμαι η Έλλη. Ωραία, πάμε έτσι να μας πεις ποια κορίτσια είναι η goalkeeper του Φίνικα Καλυθέας. Μέχρι πέρσι τουλάχιστον, γιατί φέτος ο νέος προπονητής έχει κάνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ, ήταν η Σοφία και η Μαρία η Μυρότσου. Από εκεί και πέρα, έτσι... Από εκεί και πέρα στην άμυνα είχαμε την Έλλη, τη Χριστίνα την Τολιάκη, τη Χριστίνα την Οτέμπερη, τη Μαριάνθη, τη Βρετάρου, στην άμυνα... Στο κέντρο, στα χαφ ήμουν εγώ, ήταν η Ιφηγένεια, η Χριστίνα Ιωαννίδου, η Δέσποινα η Παπαϊωάννου, τώρα το τελευταίο καιρό ήταν η Κωνσταντίνα, μετά στην επίθεση και στα χαφ δεξιά-αριστερό είναι η Κλάρα, η Ελένη, πολλές φορές και η Ελευθερία. Οι σκόρερ, αυτές που βάζουν τα γκολ, ποιες είναι? Οι σκόρερ της ομάδας είναι κυρίως η Άννα, η Ελευθερία και η Νάνση. Ο προπονητής είναι ο Δημήτρης Μικονιάτης. Ναι, φέτος ναι. Πώς ήταν η συνεργασία έτσι όσο... Νομίζω η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή. Είναι ένας άνθρωπος που, αν μη τι άλλο, νοιάζεται για τις παίκτριές του. Προσπαθεί να, όσο μπορεί να σπρώχνει, ας πούμε, την ομάδα, να στηρίζει την προσπάθεια της κάθε παίκτριας. Κάνει δυνατές προπονήσεις και δουλεύει πάρα πολύ με εμάς. Η έδρα της ομάδας... Η έδρα της ομάδας, η έδρα που παίζουμε εννοείται. Ναι, τους εντός έδρας αγώνες. Τους εντός έδρας αγώνες τους παίζουμε στο γήπεδο... αυτό που είναι στη Χαμοστέρνας, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. Του Άγιαξ Σταύρου. Του Άγιαξ Σταύρου, ναι. Και τις προπονήσεις μας τις κάνουμε στις GTFS, στο γήπεδο Παραλίας Καλυθέας. Καθημερινές ήταν οι προπονήσεις? Ήταν 3 φορές τη βδομάδα, περίπου μέρα παραμέρα. Η διοίκηση, ο πρόεδρος ο κύριος Βασίλης Σπηλιωτόπουλος, είναι δίπλα σας? Είναι δίπλα μας, είναι πολύ κοντά μας, προσπαθεί να ακούει τα αιτήματα που έχουμε και να βοηθάει να προωθεί όσο μπορεί την ομάδα και να μας στηρίζει. Εσύ ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για τη συνεργασία σου τα 3 χρόνια που είσαι στο Φίνικα Καλυθέας? Σίγουρα τον πρόεδρο, τον κύριο Σπηλιωτόπουλο, όλες τις συμπαίκτριές μου θα έλεγα, τους 2 προπονητές που είχαμε μέχρι σήμερα, τον Γιάννη τον Μοσχονησιώτη και τον Δημήτρη τον Μικονιάτη, και ακόμα θα έλεγα και την οικογένειά μου για τη στήριξη, κυρίως να είμαι σε αυτό το άθλημα. Και όταν επαναρχίσουν οι προπονήσεις και οι αγώνες, γιατί κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει τη γυναική ομάδα του Φίνικα Καλυθέας?
γιατί κάνουμε και εμείς τη δική μας προσπάθεια και παίζουμε και εμείς ωραίο ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι όποιος καν έρθει να το δει θα το αγαπήσει κι αυτός και θα γίνει άλλος ένας οπαδός του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα. Ο Φοίνικας Καλυθέας έχει και ακαδημία. Έχει ακαδημία στο αντρικό, έχει αγόρια. Δεν ξέρω, πιθανότατα υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει και η ακαδημία για τα κορίτσια, γιατί όσο μαζευόμαστε και πιο πολλά, δεν χωράμε όλες στην πρώτη ομάδα, οπότε... Εσύ μιλάς με τις συμπαίκτριές σου. Ναι, φυσικά. Έχουμε και μια κοινή ας πούμε, ομάδα στο Viber και στο Facebook που μιλάμε και με τον προπονητή και τον πρόεδρο. Mm-hmm. Μιλάω όμως και εγώ με τα κορίτσια γενικά. Τι σου λένε, τι εισπράττεις, θέλουν και αυτές να ξεκινήσουν οι προπονήσεις? Έχουν κουραστεί λίγο από αυτή τη στασιμότητα, θέλουν πολύ να ξεκινήσουν οι προπονήσεις, να ενεργοποιηθούμε όλες, να ξαναμπούμε στη διαδικασία των προπονήσεων, να πατήσουμε γήπεδο. Όλα αυτά που εδώ και καιρό, ας πούμε, τα έχουμε χάσει. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι στα 3 χρόνια που έχεις αγωνιστεί στο Φοίνικα Καλυθέας που ακόμα το θυμάσαι? Δηλαδή είχες με την απόδοσή σου κρίθηκε το παιχνίδι? Θα έλεγα ότι με την απόδοσή μου προσωπικά δεν έχει κρυθεί κάποιο παιχνίδι. Θα έλεγα ότι όλες τις φορές ήταν η απόδοση όλων των κοριτσιών, όλης της ομάδας μέσα στο γήπεδο που βοήθησε. Αν έπρεπε να θυμηθώ ένα παιχνίδι, ήταν το 1-2 στη Σύρο που κερδίσαμε εκτός έδρας. Ήταν και η πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα. Προσπαθήσαμε όλες πάρα πολύ για να επιτευχθεί αυτή η νίκη απέναντι σε μια ομάδα που ήταν φαβορή μαζί με τους Στράχωνες για την πρώτη θέση. Καταφέραμε, πήραμε τη νίκη μας, το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Αυτά. Φιλίες έχεις κάνει μέσα από το ποδόσφαιρο ζωή? Ναι, βέβαια. Ένα πράγμα που απέκτησα, ένα πολύ θετικό βασικά του ποδοσφαίρου είναι ότι επειδή είμαστε, δεν είναι τόσο πολλά τα κορίτσια που αγωνίζονται, κάνεις πολλές φιλίες γιατί έχετε αυτό σαν κοινό, ας πούμε, παράγοντα στη ζωή σας, στη ζωή μας βασικά. Είναι πάρα πολλές οι φιλίες που έχω αναπτύξει μέσα από το ποδόσφαιρο και πιστεύω και πολλές αυτές που θα αναπτύξω ακόμα. Πώς νιώθεις όταν παίζεις ποδόσφαιρο, όταν κάνεις προπόνηση ή όταν είσαι στον αγώνα? Νιώθω ευτυχία, νιώθω μία ελευθερία, πάθος. Νιώθω ενεργητική, νιώθω ότι κάτι προσφέρω εκείνη τη στιγμή στην ομάδα μου, στον κόσμο που μας βλέπει, στον εαυτό μου από άποψη υγείας. Επειδή είσαι αμυντικό χαφ, όταν κάνεις ένα τάκλιν ή κλέβεις την μπάλα ή δίνεις μία πάσα. Ναι, είναι μια πολύ, πολύ ωραία στιγμή. Νιώθεις αυτοπεποίθηση για τον εαυτό σου, ότι βοηθάς την ομάδα να βγει μπροστά ή εμποδίζεις το να βρεθεί σε κίνδυνο. Είναι σίγουρα πολύ ωραίο το συνέστημα του να εμποδίζεις τον αντίπαλο ή του να προωθείς την ομάδα μπροστά. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο στην καθημερινότητά μου που νιώθω τόσο ενεργά και τόσο δυνατά συναισθήματα. Ο coach, ο Δημήτρης ο Μικονιάτης, τι συμβουλές σας δίνει, τι σας λέει? Να στηρίζουμε η μία την άλλη, να έχουμε καλό κλίμα μεταξύ μας, ομαδικό, να παίζουμε δυνατά. Υπάρχουν και σκληρά μαρκαρίσματα, έτσι, δυνατά μαρκαρίσματα? Ναι, βέβαια, τα προσπαθούμε να είναι σκληρά όσο γίνεται, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα σκληρό άθλημα όσο να είναι, πρέπει να παίζεις σκληρά, να μην λυπάσαι κανέναν μέσα στο γήπεδο. Σκληρά, αλλά σωστά, όχι να πας να σκοτώσεις τον αντιπαλό σου σίγουρα. Οπότε, είμαστε κι εμείς σκληρές με τον τρόπο μας. Και πώς νιώθεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν μπορείς να
να κάνεις αυτό που σου αρέσει, έτσι, να παίξεις ποδόσφαιρο, να κάνεις την προπόνηση. Είναι σίγουρα δύσκολο. Το να είσαι σε αδράνεια γενικά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Πόσο μάλλον να έχεις τόσο πολύ καιρό να κάνεις το άθλημα που αγαπάς. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Αν σου έλεγα ποιες είναι τα ταλέντα, τα αστέρια στο Φοίνικα Καλλιθέας, ποιες θα μου έλεγες, Ζωή? Δύσκολη ερώτηση. Νομίζω όλες έχουν από κάτι το ξεχωριστό. Ναι. Σαν παίκτριες, αλλά αν ήταν να ξεχωρίσω κάποιες, θα έλεγα τη Χριστίνα την Οτέμπερη, την Άννα, την Ελένη, την Κλάρα. Πάνω κάτω αυτές, πάνω κάτω. Είστε μια παρέα, έτσι, κάνετε και πλάκες μεταξύ σας τα κορίτσια. Ναι, είμαστε μια παρέα, είμαστε μια οικογένεια θα έλεγα. Κάνουμε πολύ πλάκα, η οποία βέβαια ξέρουμε όμως μέχρι πού φτάνει μέσα στις προπονήσεις, δηλαδή δεν είναι μόνο πλάκα. Κάποια πράγματα, κάποιες φορές χρειάζεται να είσαι και σοβαρός, θερχημένος. Αλλά σίγουρα είμαστε μια ωραία παρέα που περνάμε και πολύ καλά. Το ωράριο των προπονήσεων, ποιες ώρες κάνετε προπονήσεις? Το ωράριο των προπονήσεων, τώρα έχει περάσει και καιρός. Και πέρσι, ας πούμε, είναι συνήθως βραδινές πρέπει να είναι. Ναι, είναι απογευματινές ώρες, 7 με 8.30, τέτοιες ώρες περίπου. Δεν είναι πολύ αργά, είναι λογική ώρα. Ναι, είναι μια λογική ώρα που δεν υπάρχουν σχολεία, οι περισσότεροι δεν έχουμε δουλειές και είναι ένα κενό, ας πούμε, διάστημα που μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε για να πάμε στις προπονήσεις. Πες μου έτσι για τα ταξίδια που έχεις κάνει με το Φοίνικα Καλλιθέας. Σε ποιες περιοχές έχεις πάει? Έχουμε πάει στη Σύρο, όπως είπα και πριν, και στη Μύκονο. Δύο ήταν στην ουσία τα μεγάλα ταξίδια που κάναμε και αναγκαστήκαμε να μπούμε και σε καράβι. Ήτανε πάρα πολύ ωραία, είχε πάρα πολύ πλάκα. Σαν εκδρομή ήταν. Ήτανε σαν εκδρομή, μια πολύ ωραία εμπειρία. Βέβαια ήταν πολύ πρωινές ώρες και ήτανε λίγο ταλαιπωρία, αλλά άξιζε την ταλαιπωρία. Ήταν πολύ ωραίο δηλαδή όλη αυτή η διάθεση που υπήρχε μέσα στο καράβι πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και τα πιο μικρά, ας πούμε, ταξίδια που κάναμε στα Άνω Λιώσια για να παίξουμε με τον Ακράτητο και στα Μελίσια για να παίξουμε με τα Μελίσια και στον Άλυμο για να παίξουμε με τον Άλυμο. Πιο μικρά βέβαια, αλλά είχαν και αυτά τις ξεχωριστές τους στιγμές. Τα γήπεδα ήταν σε καλή κατάσταση? Τα γήπεδα σε γενικές γραμμές που παίξαμε, ναι, ήταν σε καλή κατάσταση, γιατί έχουν και το συνθετικό χλωροτάπητα που άμα είναι λίγο προσεγμένος, ας πούμε, είναι σε καλή κατάσταση. Το μόνο που δεν ήταν σε τόσο καλή ήταν το γήπεδο του Ακράτητου στα Άνω Λιώσια, που είναι με φυσικό χόρτο. Και νομίζω και μετά το σεισμό του 99 είναι σε λίγο δύσκολη, ας πούμε, κατάσταση, αλλά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία γιατί παίξαμε για πρώτη φορά σε κανονικό χόρτο. Φέτος δώσατε και φιλικά παιχνίδια, έτσι, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Ναι, δώσαμε κάποια φιλικά παιχνίδια, γιατί ήρθαν και πολλά καινούργια κορίτσια στην ομάδα και έπρεπε να εγκλιματιστούν. Πόσα κορίτσια είναι, είστε αρκετά κορίτσια? Νομίζω τώρα πρέπει να είμαστε γύρω στα 30, ίσως και παραπάνω, 30-35 εκεί κάπου φέτος. Και ερχόντουσαν όλα τα κορίτσια στην προπόνηση? Κάποιες φορές ναι, κάποιες άλλες όχι τόσο. Δηλαδή υπήρχαν και μέρες που ήταν στις προπονήσεις 10-15 άτομα. Γιατί δυστυχώς, επειδή στο ποδόσφαιρο γυναικών δεν είναι η δουλειά μας, πάντα έχεις και κάποια άλλη υποχρέωση, είτε είναι η δουλειά σου, το σχολείο σου, το πανεπιστήμιο σου, κάτι θα έχεις από πίσω και πρέπει να τα προλάβεις όλα, οπότε δεν είναι εύκολο πάντα. Οι γονείς όταν άκουσαν ότι παίζεις ποδόσφαιρο σε ομάδα, έτσι, δεν φοβήθηκαν μήπως τραυματιστείς, μήπως
χτυπήσει σε κάποιο παιχνίδι. Φοβήθηκαν σίγουρα, ειδικά η μητέρα μου. Θεωρούν ότι είναι ένα σκληρό άθλημα το ποδόσφαιρο όπως και είναι. Αλλά εντάξει, καθώς έρχονταν στο γήπεδο και βλέπανε, σιγά σιγά εντάξει, υπήρχε μια πιο ομαλή κατάσταση. Μια πιο, πώς να το πω, ουδέτερη άποψη για το άθλημα. Ωραία, θα ήθελα τώρα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της αρχηγού της γυναικείας ομάδας του Φοίνικα Καλλιθέας, της Ζωής Γιαννακούλη, σε όλους όσους ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τι θα ήθελες να τους πεις, Ζωή? Θα ήθελα να τους πω να συνεχίζουν να το στηρίζουν, να το αγαπάνε, να συμμετέχουν όσο μπορούν σε αυτό, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να το δούμε και το ποδόσφαιρο γυναικών στο προσκήνιο, γιατί εμείς και όλα τα κορίτσια που συμμετέχουμε σε αυτό είμαστε μοναδικά και πρέπει να το δείξουμε και έξω στον κόσμο που δεν το γνωρίζει ακόμα. Και αν αρχίσουν, όποτε επαναρχίσει το πρωτάθλημα, τι να περιμένουμε από τη γυναικεία ομάδα του Φοίνικα Καλλιθέας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ κατηγορίας γυναικών? Φέτος, δεν ξέρω αν θα είναι φέτος, αλλά στο επόμενο πρωτάθλημα ευελπιστούμε να κάνουμε μία πορεία καλύτερη σίγουρα από την πρώτη, καθώς έχουμε μαζέψει εμπειρίες. Θα θέλαμε να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση. Αυτός πιστεύω είναι και ο στόχος και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Και από την Ζωή Γιαννακούλη, τι να περιμένουμε? Δυνατές εμφανίσεις? Δυνατές εμφανίσεις, πάθος και στήριξη στην ομάδα. Ωραία. Ζωή, να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ. Και ελπίζω την επόμενη φορά να τα πούμε στον αγωνιστικό χώρο, έτσι, στο γήπεδο. Και εγώ το ελπίζω. Μετά το τέλος μιας προπόνησης ή ενός αγώνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.